το δασαρχείο πλέον είναι υπεύθυνο για τι πράγμα, κύριε Γιάμη, για να ακούσω. Για την διαχείριση αυτή την κρίση γενικά. Ναι, δηλαδή τι πρέπει δηλαδή, να κάνετε. Συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της αρκούδας. Ναι. Είστε υπεύθυνοι λοιπόν εσείς. Άρα ο κόσμος πρέπει να απευθύνεται πια στο δασαρχείο. Τι πρέπει να κάνετε, κύριε Γιάμη. Λοιπόν, το πρόβλημα πρέπει να πούμε το πρόβλημα ότι είναι σοβαρό, μεγάλο, δύσκολα αντιμετωπίζεται. Ναι. Είναι, η αρκούδα πλέον έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ο τόπος, η περιφέρεια της Καστοριάς και της Πίνδο δεν τη χωράει πλέον και έτσι αυτή απλώνεται. Απλώνεται, ναι. Έχει δύναμη, ξέρει τη δύναμή της και αυτή τη στιγμή έχετε διαπιστώσει ότι πηγαίνει και στα κοτέτσια, πηγαίνει και στις τάνες, πηγαίνει και μέσα στις κατοικημένες περιοχές και μέσα στην Καστοριά και ανοίγει τους κάδους και τρώει και γίνει. Η παρουσία της δηλαδή είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Ναι, ναι. Τι κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η διαπίστωση, ναι, κύριε προϊστάμενε, ναι, ότι είχαμε και έχουμε πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω από τον Φεβρουάριο και μετά η νομοθεσία λέει ότι είστε υπεύθυνοι εσείς. Είχα κάνει μία εισήγηση στο Υπουργείο. Ναι. Να τρέξει κάποιο πρόγραμμα για να ο πληθυσμός της αρκούδας να περιοριστεί. Δηλαδή σε έναν αριθμό που να τη χωράει ο βιότοπος της Καστοριάς. Δηλαδή μία λύση θα ήταν ας πούμε τώρα μία πρόταση κάνω να γίνει κάποια στήρωση στις θηλυκές για να περιοριστεί ο αριθμός. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, δεν έχουμε κάποια τέτοια απόφαση. Η αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος. Ναι. Και έχουμε, θα κάνουμε μια συντονιστική επιτροπή για να αυτή την περίπτωση εκεί να την αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ έτσι μεγάλο. Παρουσία θα έχουμε. Λοιπόν, ακόμα δεν έχει, ναι, γίνει αυτή η επιτροπή. Περιμένουμε τους εκπροσώπους που μας στείλουν και άλλες μερικές υπηρεσίες. Τι αποφάσεις θα πάρουμε. Ένα μέτρο πρέπει να είναι οι περιφράξεις που πρέπει να δίνουμε δωρεάν στους κατοίκους. Οι περιφράξεις που πρέπει να δίνετε δωρεάν. Ναι, ναι. Ναι. Για να χτυπάει στον με ρεύμα. Ναι. Από εκεί και πέρα η ομάδα εκεί που θα εμφανίζεται η αρκούδα θα πηγαίνει να τη σκοτώσουμε δεν μπορούμε. Προφανώς θα κάνουμε κάποιο θόρυβο, θα χτυπάμε την οικέδα δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, δεν καταλαβαίνω τώρα. Τελικά πού είμαστε, τι κάνουμε τώρα, δεν ακόμα το αντιλαμβάνουμε. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η επιτροπή. Δεν έχει γίνει ακόμα επιτροπή. Περιμένουμε τους εκπροσώπους από τις υπηρεσίες να μας στείλουν. Ναι. Έχουν έρθει πριν, περιμένουμε άλλες 2-3 υπηρεσίες. Θα συστεθεί αυτή η συντονιστική επιτροπή. Ναι. Το πρόβλημα είναι, σας το λέμε, ότι η αντιμετώπιση της αρκούδας είναι δύσκολο πράγμα. Ναι. Πρέπει να μάθουμε λίγο να συμβιώσουμε με αυτό. Να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Πείτε μου λίγο, επειδή φτάσαμε στο καλοκαίρι, νομίζω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν ως αρμοδιότητα από αρχές του έτους. Ναι, ναι. Από αρχές του έτους. Ναι. Και φτάσαμε καλοκαίρι και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είναι τίποτα ακόμα. Αλλά... Εντάξει, η Συντονιστική Επιτροπή θα γίνει. Δεν είναι το πρόβλημα η Συντονιστική Επιτροπή. Ναι, το πρόβλημα είναι τι μέσα θα έχουμε. Ναι, απλά επιτρέψτε μου, δεν καταλαβαίνω τα μέσα. Τι ζητάτε δηλαδή, τι προβλέπει η νομοθεσία. Πρώτη φορά γίνεται αυτή η επιτροπή. Πρώτη φορά γίνεται. Έτσι. Δηλαδή, πρώτη φορά δίνεται αυτή η αρμοδιότητα. Αυτή και θα παίρνουμε, η επιτροπή αυτή θα παίρνει μερικές αποφάσεις και θα, ναι, ζητήσει μια χρηματοδότηση. Για την αντιμετώπιση. Ναι, δεν κατάλαβα. Τελικά η επιτροπή αυτή, η αντιμετώπιση ποια θα είναι δηλαδή. Λέτε να δίνουμε δωρεάν περιφράξεις. Να δίνουμε δωρεάν, ναι, περιφράξεις. Ναι. Ωραία, ένα είναι αυτό. Άλλο. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι μια ομάδα όπου παρουσιάζεται η αρκούδα να τρέχει και να προσπαθεί με θόρυβο και αυτό να την κάνει να φύγει. Ναι, να την κάνει, ναι, να φύγει. Να τη σκοτώσουμε δεν μπορούμε. Απαγορεύεται, είναι προστατευόμενο είδος. Ναι. Ναι. Είναι ένα ζώο πάρα πολύ μεγάλο, ξέρει και τη δύναμή της, έχει και μία λογική που ξέρει όταν απειλείται και όταν δεν απειλείται. Ναι.
Εγώ ξέρετε ότι δεν καταλαβαίνω. Ναι. Για να συγκροτήσουμε τώρα μία επιτροπή που πρέπει να λάβει δράση, όπως λέμε. Ναι, λέτε λοιπόν ότι αυτό έχει αργήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Για να παίρνει αποφάσεις και μία ομάδα. Ναι, και έχουν περάσει, ας πούμε, 6 μήνες. Ναι, ναι. Γιατί τόση καθυστέρηση, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τα πράγματα καθυστερούν. Πρώτα έχουμε, περιμένουμε να μας στείλουν, έχουμε κάνει, έχουμε ζητήσει. Από τις υπηρεσίες, ναι. Από τις υπηρεσίες να μας στείλουν τους εκπροσώπους τους. Ναι. Ακόμα περιμένουμε, δεν έχουν στείλει όλοι. Μα τι να στείλει τώρα, μισό λεπτό, δεν μπορεί να στείλει δηλαδή εκπρόσωπο. Στην Συντονιστική Επιτροπή. Περιμένετε λίγο. Ναι. Τι ζητάει λοιπόν το όργανο αυτό, ο προϊστάμενος δασικής αρχής, εσείς. Ναι, ναι. Έτσι, ο οικείος δασάρχης. Ναι. Εκπρόσωπο της οικίας Περιφερειακής Ενότητας. Ναι. Πούντος. Τον έχουμε. Τον εκπρόσωπο έχουμε, του ναι. Οικείου ΟΤΑ. Πού είναι, ποιος είναι. Δεν έχουμε, ακόμα θα έχουμε. Τι είναι, τοπικό εκπρόσωπο του ΕΛΓΑ θέλει, ναι. Έναν εκπρόσωπο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας, ναι. Έναν εκπρόσωπο από τον Αρκτούρα, από την Καλλιστό. Έχουμε ζητήσει και από την Καλλιστό, περιμένουμε και από την Καλλιστό. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα, εάν δεν μπορούμε 6 μήνες, κύριε Γιάμη, να κάνουμε μια επιτροπή για να διαχειριστούμε. Είναι πολλές υπηρεσίες, τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Γιάμη, έχετε ασχοληθεί, έτσι με συγχωρείτε που το ρωτάω, έχετε ασχοληθεί καθόλου με το θέμα αυτό, δηλαδή προσπαθήσατε να συντονίσετε πολύ πιο γρήγορα το πρόβλημα. Σήμερα στη Μεσοποταμία είχαμε 2-3 επιθέσεις. Ναι. Αύριο θα έχουμε στο δεν σπίτι σας και μεθαύριο στο σπίτι μου. Ναι, τι κάνουμε λοιπόν, κύριε. Δεν έχουμε μόνο στην Μεσοποταμία. Όχι, σας είπα για χθες, δεν είπαμε ότι έχουμε μόνο εκεί. Ναι. Είπα παράδειγμα χθες. Ναι, σήμερα έχουμε άλλη παρουσία. Μπράβο. Ωραία. Τι κάνουμε λοιπόν, αποζημιώσεις, ποιος θα δώσει. Θα δώσουμε, θα κάνουμε, καταλάβατε. Αποφασίζει αυτή η Συντονιστική Επιτροπή. Ωραία, φτιάξτε την, κύριε, ναι. Κύριε Γιάμη. Σας παρακαλώ πολύ, φτιάξτε την επιτροπή αυτήν επιτέλους. Έχουν περάσει 6 μήνες και δεν έχει γίνει η επιτροπή. Θα την κάνουμε. Ωραία, δώστε μου ένα χρονοδιάγραμμα. Ναι. Πότε θα την κάνετε. Εμείς μόλις μας έρθουν, έτοιμα την έχουμε την απόφαση. Απλώς τα ονόματα να βάλουμε μέσα στην απόφαση για να. Μα ξέρετε την, τι δεν καταλαβαίνω. Ο Σταύρος ο Καλαφάτης και ο Μάξιμος ο Χαρακόπουλος, δηλαδή οι συναρμόδιοι υπουργοί, υπέγραψαν μια απόφαση όπου θεσπίζεται πρωτόκολλο, έτσι λέγεται, για την αντιμετώπιση περιστατικών προσέγγισης ατόμων αρκούδας ναι. σε κατοικημένες περιοχές. Ναι. Λοιπόν. Έχουμε ένα πλαίσιο από το Φεβρουάριο, σας το έχουν στείλει, πρέπει να το προχωρήσετε γρήγορα και ακόμη δεν έχει γίνει αυτό που λέμε η Επιτροπή. Δηλαδή για όνομα τώρα του Θεού. Πάλι από την αρχή σας. Πάλι από την αρχή, συνέχεια θα είμαι ναι, εκεί. Το τελειώσαμε αυτό το θέμα, άλλο. Όχι, γιατί δεν την κάνετε, επαναλαμβάνω. Και αν δεν στέλνει κάποιος. Θέλω να επαναλάβω πάλι. Ναι, πάλι. Ναι, θα περιμένουμε τους εκπροσώπους. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ωραία, μπορείτε σας παρακαλώ. Ένα πράγμα πείτε μου. Έχετε τη λίστα μπροστά σας. Θέλω να μου πείτε, αν σας είναι εύκολο, ποιοι δεν έχουν στείλει εκπρόσωπο. Να ακούσω. Ευχαριστώ από ό,τι θυμάμαι. Γιατί ένα ευχαριστώ. Ναι. Ένα ευχαριστώ. Ναι. Τους τα ζητήσατε πότε αυτά, κύριε Γιάμη. Α, έχουμε καιρό πολύ. Α, έχετε πολύ ωραία. Από την ημέρα που ήρθε η απόφαση. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει στείλει λοιπόν Ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Ναι, είναι κανένα 2-3 ακόμα που δεν τους θυμάμαι. Δεν τους θυμάστε. Ναι. Γιατί δεν έχω την μπροστά μου τη λίστα. Δεν έχετε. Άρα λοιπόν, θυμάστε μόνο την Καλλιστό ότι δεν έχει στείλει. Την Καλλιστό, εάν δεν. Ναι, ωραία. Θυμάμαι, και ναι. Επειδή αυτοί δεν στέλνουν, γιατί προφανώς έχουν τους λόγους τους. Τι πρέπει να κάνουμε, εμείς θα περιμένουμε αιωνίως να στείλουνε. Τώρα αυτό είναι δικιά μας δουλειά. Τώρα εσείς τι θα κρίνετε τώρα τι κάνουμε εμείς. Φυσικά, σαν πολίτης, γιατί όχι. Όχι. Αν επηρεάζεται τη ζωή μου με την απόφαση τη λανθασμένη, γιατί να μην σας κρίνω. Δεν ξέρω. Αν επηρεάζεται λάθος, γιατί εσείς όχι. Το λέτε, εσείς κρίνετε εμάς, γιατί δεν έχουμε βγάλει. Μα εγώ θα την επικοινωνήσω απόφαση. Με τον κύριο Καλαφάτη τώρα και τον κύριο Χαρακόπουλο και θα τους πω, ρε παιδιά, εσείς από το Φεβρουάριο δώσατε εντολή και δεν έχει γίνει τίποτα. Ναι. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εμείς έχουμε ζητήσει τους εκπροσώπους. Και σας ρωτάω, αν αυτοί οι εκπρόσωποι δεν σταλούν ποτέ, θα το αφήσουμε να περιμένουμε, αυτό ρωτάω. Πώς θα το αφήσουμε να περιμένουμε. Σας ρωτάω. Θα πάρουμε άλλο ένα τηλέφωνο. Άλλο ένα τηλέφωνο. Έχουμε στείλει το έγγραφο, θα πάρουμε και άλλο ένα τηλέφωνο και άμα γίνει θα δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Πείτε μου λίγο, αφού συσταθεί αυτή η επιτροπή. Αφού συσταθεί αύριο η επιτροπή. Ναι, πείτε ναι. Λοιπόν, έστω και αν καθυστερήσανε όλοι αυτοί 6 μήνες, ίσως χρειαστήκαν εξάμηνο ακόμη, θα δούμε. Όχι, όχι. Εντάξει, λέω εγώ μπορεί. Λοιπόν, τι κάνουμε από εκεί και μετά, δηλαδή, όταν έχουμε περιστατικό, τι πρέπει να κάνει η κοινωνία, αυτό ρωτάνε όλοι. Να έρχονται σε εσάς, να γίνεται καταγραφή, τι να κάνουμε. Να παίρνουν εμάς τηλέφωνο. Έτσι. Ναι. Δώστε μου ένα τηλέφωνο που θα επικοινωνεί ο κόσμος. Ναι, αυτή προβλέπεται μια ομάδα κρίσεως. Αυτή η ομάδα κρίσεως. Όχι, δώστε μου λίγο το τηλέφωνο που θα επικοινωνεί ο κόσμος. Ποιο είναι το δικό σας? 24670 20
22881. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ όλοι όσοι έχετε προβλήματα με αρκούδες, στο 22881. Πρώτο βήμα λοιπόν η ενημέρωση στο δασαρχείο. Ναι, ναι. Δεύτερο βήμα. Ναι. Τι κάνουμε μετά? Γίνεται η αποφασίσεις στην Δυνηστική Επιτροπή, ναι. Ναι, μόλις συσταθεί, και αμέσως στέλνεται η ομάδα κρούσεως. Mm-hmm. Την οποία ομάδα δεν την έχουμε ακόμα, θα την φτιάξουμε όμως. Μαζί θα γίνουν, την έχουμε. Εμείς την έχουμε ήδη έτοιμη, περιμένουμε 2-3 άτομα ακόμα. Και τα δύο άτομα αυτά τα οποία την πρέπει να... Έτοιμη, ναι. Εμείς. Την έχετε έτοιμη. Μόλις μας στείλουν, ναι, μόλις μας ναι. Στείλουν, ωραία, βγάλουμε. Μπορείτε να μου δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή σε μια εβδομάδα θα έχουμε την ομάδα αυτή έτοιμη. Σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, να δούμε. Μπορεί να την βγάλουμε και με λιγότερα άτομα. Με λιγότερα άτομα. Κάνουμε. Άμα δεν θέλουν αυτοί να μας στείλουν τα άτομα, θα μπράβο. Δούμε. Θα σε μας δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμοι. Σε δύο εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμοι. Να σας πω, θα το ανακοινώσετε αυτό, θα σας ενοχλήσω εγώ πάλι. Θα αναρτήσουμε και στη διάβια. Θα αναρτηθεί και στη διάβια. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξαναμιλάμε σε δύο εβδομάδες. Ξέρω ότι μας συμπαθείτε ιδιαίτερα, έτσι αμοιβαία, να ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάμι.